Για το παιχνίδι του ΟΑΚΑ, ο Μπερφερέιρα καταστρώνει ήδη τα πλάνα του προκειμένου να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του θεσμού. Ο Πορτογάλος τεχνικός δείχνει πως ετοιμάζει ορισμένες αλλαγές προκειμένου να προσφέρει φρεσκάδα στους ποδοσφαιριστές του αλλά και να ευνηδιάσει τον Παναθηναϊκό. Έτσι, όπως όλα δείχνουν, ο Πασχαλάκης θα ξεκινήσει το τέρμα, ενώ στην άμυνα θα βρεθούν η Βιερίνια, Ίγκανσον, Βαρέλα και Γιαννούλης. Το δίδυμο στη μεσαία γραμμή θα αποτελούν ξανά οι Μαωρίσιο και ο Μίσιτς, με τον Ρημιό στα δεξιά και τον Λάμπρο στα πλάγια, ενώ ο Ακπομ είναι πιθανό να επιστρέψει στην κορυφή της επίθεσης. Πάμε τώρα να δούμε και να ακούσουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Έχει πλούσιο ρεπορτάζ από ό,τι ακούω. Κωστή, καλησπέρα. Θα δω σε εξετάσει στην τελική. Θα περάσω σίγουρα, τουλάχιστον το 6 θα το πιάσω. Μα είναι φοβερά πράγματα αυτά. Καταρχήν να πούμε ότι οι νομικοί της ΠΑΕΠΑΟΚ μας μιλάνε για αίωλη απόβαση. Μας είπαν ότι αν έμπαινε σαν άσκηση σε φοιτητάς νομικής και έδιναν αυτή την απάντηση, δεν θα περνούσαν το έντος, θα ήταν αναξεταστεί. Θα τους έλεγαν οι καθηγητές, ελάτε του χρόνου. Καλά, πολλοί νομικοί εδώ, οι οποίοι εμπλέκονται και με το κομμάτι του ΠΑΟΚ, μας έχουν πει ότι στερείται αιτιολογίας. Όλα όσα αναφέρουν είναι απλή πιθανολόγηση και δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα. Λοιπόν, μιλάνε για νομικές γελιότητες. Έχουμε μια επιτροπή η οποία στηρίζεται ότι είναι δικαιολογικό όργανο. Το άρθρο 8 λέει πως οποιαδήποτε επιτροπή δεν επιτρέπει να συσταθεί ως επιτροπή γιατί αυτό ορίζει το Σύνταγμα. Το άρθρο 26 λέει ότι οι δικαστικές υποθέσεις γίνονται από τα δικαστήρια όπως και οι αποφάσεις. Αυτά που έχει βγάλει η Επιτροπή Επαγγελματικών Ορισμών δεν υπάρχουν και είναι ανυπόστατα. Το Σύνταγμα λέει ότι η Επιτροπή δεν είναι διοικητικό όργανο και αυτοί που θα κρίνουν πρακτική είναι νομικό δικαστή γιατί αυτό ορίζει το Σύνταγμα. Βλέψαμε με τους νομικάριους οι οποίοι καταρχήν από και την Επιτροπή Επαγγελματικών Ορισμών ότι ο ΠΑΟΚ τη θεωρεί αστεία οπωσδήποτε τη θεωρεί όργανο του Ολυμπιακού, του Αργενάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Και περιμένει να καταρριφθεί. Επίσης λένε πως είναι δυνατόν ο σύζυγος της κυρίας Μαρούπα, ο οποίος είναι τεκτός και εγκεκριμένος δομικός, να πίνει καφέ με τον κύριο Καράπαπα. Κάτι κύριο Καράπαπα. Δεν ξέρω. Πάντως φαίνεται ότι λένε ότι αν πάμε στο νομικό κομμάτι, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω γιατί λένε δεν έχει ο ΠΑΟΚ κανένα πρόβλημα. Λένε αν παίξουμε μπάλα στο νομικό κομμάτι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει αφού τους ανακοινώθηκε το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, έτσι, για την απόφαση. Επίσης, για την εισήγηση. Το οποίο έχει πει η κυρία Μαρούπα και έχει εμένα προσωπικά, είπε ότι τους είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Αυτό είναι μια υπόθεση. Πήγαινε στο ξενοδοχείο εγώ, γιατί είχα πάρει και μια υπόθεση στην Ξάνθη, μια νομική υπόθεση, ως νομικός κυρία Μαρούπα, και είπα ότι πήγα ένα καφέ στο σαλέ. Μου έκανε εντύπωση ότι με 3.300.000 ευρώ δεν είχε μπει ούτε ένα τάγκελο. Δεν είχε γίνει ούτε μια αλλαγή προσωπικού. Είχε ξαναπάει πριν από κάποιους μήνες. Δεν έχει δημιουργηθεί ένα βάψιμο, κάτι για να κοπεί ένα χώρο. Και μου έκανε λέει ιδιαίτερη εντύπωση. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι μια προσωπική παρατήρηση της κυρίας Μαρούπα. Λένε στον ΠΑΟΚ. Δεν αποδεικνύει κάτι. Όπως δεν αποδεικνύει, λένε στον ΠΑΟΚ. Σχέση του Καλπαζίδη με το Χικί, η οποία να έχει σχέση με την Ξάνθη. Όλα αυτά τα λένε στον ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση, η οποία θα ξεκινήσει από ό,τι μάθαμε τη Δευτέρα. Το έργο του είναι τη Δευτέρα. Τώρα βέβαια υπάρχει και ένα πρωτάθλημα, υπάρχει ένα κύπελο, υπάρχουν και ομάδες οι οποίες θα παίξουν στον αγωνιστικό χώρο. Καταρχήν να πούμε ότι σε κυκλοφορία σήμερα και με συνέπεια εισιτήρια του αγώνα της Άρης με τον ΠΑΟΚ 30 ευρώ το εισιτήριο. Έβγαλε ανακοίνωση. Ο ΠΑΟΚ φυσικά δεν θα πάει εκεί, δεν πάει ποτέ. Είναι γνωστή κόντρα της Λάρισας με τον ΠΑΟΚ και είδα και προσωπικά πέρσι στον αγώνα Λάρισας ΠΑΟΚ 1-1. Υπάρχει μεγάλος φανατισμός και κάποιοι μεμονωμένοι μόνο ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ είχαν πάει εκεί στο Σιωπηλό και τις κερκίδες, τις φυσουίδες επάνω πανηγύρισαν τον γκολ του Πέλκα. Τώρα, τρώνε το Μάτος. Ο Μάτος είναι εκτός αποστολής. Τώρα για ποιο λόγο γίνεται αυτό, σίγουρα υπάρχει μια ιερία για Ελλάδα που λένε Βιερίνια. Ο Βιερίνια θα παίζει ή αριστερό μπακ, ή δεξί μπακ, ή δεξί εξτρέμ, ή αριστερό εξτρέμ. Κάποιος δεν θα παίζει, αλλά θα παίζει σίγουρα ο Βιερίνια. Αύριο δεν θα παίξει ο Μάτος, ο οποίος είναι εκτός αποστολής. Να πω ότι ο Μάτος
Εδώ εμείς βλέπουμε μια πιθανή δεκάδα, Κώστα, που έχει τον Βιερίνια δεξί μπακ στη θέση του Μάτος. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αφού είναι στην αποστολή, η λογική λέει ότι θα είναι και ο Γιαννούλης και ο Πέλκας στο αρχικό σχήμα επίσης. Ναι, αυτοί πονάγαν και οι δύο. Θα ήταν μεγάλη απώλεια αν δεν έπαιζε ο Πέλκας αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι θα ήταν η μεγαλύτερη απώλεια ακόμα και από τον Γιαννούλη. Δηλαδή, αν δεν έπαιζε ο Γιαννούλης, θα έπαιζε ο Βιερίνη αριστερά, μπακ και δεξιά ο Μάτος. Θα έκλεινε τετράδα πάρα πολύ ωραία. Ο Πέλκας αυτό το παιχνίδι είναι ένας προσκριτής, όπως θεωρούν στον ΠΑΟΚ ο προπονητής και οι συνεργάτες. Όταν θα πάρει το ρίσκο ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή, ο ΠΑΟΚ θέλει τουλάχιστον τρεις γρήγορους μπροστά. Θα τους έχει. Ο ένας είναι ο Λιμνιός, ο οποίος είναι άλλος Λιμνιός στον ανοιχτό χώρο και άλλος Λιμνιός στον κλειστό. Αν ο Πέλκας είναι στον ανοιχτό χώρο, στο τραζίστρο το επιθετικό, τη γρήγορη μετάβαση από την άμυνα την επίθεση, άλλος είναι όταν η άμυνα της αντιπάλου είναι στο 1 τέταρτο του γηπέδου της δικιάς της περιοχής. Και ο Σουντέρσκι είναι και ο ίδιο γρήγορος στο μεγάλο χώρο, όσο και άκουπο. Ο άκουπο έχει το καλύτερο σε 5 από την αρχή. Και αυτό τελευταία δεν το βλέπουμε. Εκείνο το οποίο είναι προβληματισμός μεγάλος, είναι αν θα παίξει ο πίσω αριστερά, που μάλλον έτσι θα γίνει, ή ο άπειρος Ράμπο. Προβληματίζονται πάρα πολύ, γιατί ο Μπίσεσβαρ δείχνει ότι είναι παλέμαχος τον τελευταίο μήνα, είτε ξεκινήσει είτε πάει στο 60 ή 70. Φαίνεται όμως ότι θα ξεκινήσει, και αν δεν τραβήξει κάτι καλό με αυτόν, τότε θα πει ο Λάμπρου, ο οποίος μπορεί να πάει δεξιά και ο Λιμνιός να πάει αριστερά με το ανάποδο πόδι. Έχουμε ευκαιρία αυτά να τα δούμε και αύριο. Κρατάμε ως δεδομένο ότι είναι στην αποστολή, άρα πιθανότατα και στην εντεκάδα Γιαννούλης και Πέλκας. Θα πούμε... Να πω επίσης ότι προβληματίζονται τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ με τον Ιταλό διαιτητή, τον Μίκαελ Φάμπρι. Ναι. Είναι εκπτωχή της ΚΕΔ για το αυριανό παιχνίδι. Δεν λέμε ότι υπάρχει κάτι πονηρό, αλλά ανησυχούν για την απειρία του, γιατί είναι ένα διαιτητής στη δεύτερη κατηγορία της UEFA, με μια ως ελάχιστη εμπειρία ευρωπαϊκών αγώνων, αλλά με έντονη παρουσία σε παιχνίδια της Σέρια. Ναι. Ωστόσο, στην περσινή σεζόν, ο πολύ νεαρός 36 ετών διαιτητής βρέθηκε στο μάτι του Κυκλάνα για ένα κραυγαλαίο λάθος στο τέλος της Γιουβέντους με την Μίλαν. Ήταν ένα χοντρό λάθος. Σε μια πίλη της Μίλαν τα δεξιά, ο Αλεξάνδρου αποκτούν με το χέρι σε μια σέντρα του Τσαλάκογλου, κάπως έτσι, ο Τσαλάκογλου. Οι παίκτες της Μίλαν διαμαρτυρήθηκαν δικαιολογημένα για απέναντι, ο Φάμπρι κρίνεται στο ΒΑΡ, έγινε τη φάση και υπερκέρδισε. Δηλαδή, έπρεπε τουλάχιστον, αν δεν το είδε σήμερα. Αυτό τώρα τι σημαίνει, γιατί αυτό το ακούω από χθες και από την πλευρά του ΠΑΟΚ και από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Δηλαδή... Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν νίκη. 36 χρόνων με τις νίκες ακόμα να τρέχουν από το Σέμο και από το Καρνέσιο. Εντάξει, έχει σφυρίξει 11 μάτς στο καμπιονάτο φέτος. Δεν είναι... Εντάξει, ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Προτιμούσες Έλληνα δηλαδή? Από αυτόν? Ναι. Αν παίξει κανονικά ο Έλληνας, βέβαια. Μα οι Έλληνες δεν είναι κακοί διαιτητές. Οι Έλληνες τρώνε μπούλινγκ από εμάς, παράγοντες και όλους αυτούς, και δεν μπορούν να αποδώσουν. Δηλαδή, αν κάθονται ξένοι διαιτητές και γίνουν Έλληνες και παίξουν μόνιμα, ξέρει δηλαδή, που πάνε σχολείο τα παιδιά τους, με τι αμάξι κυκλοφορούν, να σου πω εγώ πώς θα παίζουν και οι ξένοι διαιτητές. Τότε, άμα είναι τόσο καλοί Έλληνες, να στέλνουμε και εμείς τους Έλληνες έξω, αφού παίρνουμε και εμείς τους εδώ. Ότι ο Έλληνας συνειδητής θα πάει έξω και τον αφήσουν ελεύθερο, θα διαπρέψει και κάτι και καλοί αθλητές. Ναι. Τώρα, να πούμε ότι στον Άρη υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με τις ίδιες εντεκάδες που κατεβάζει ο Έντεκ. Και ότι κάποιοι παίκτες δεν έχουν τα προγράμματα να τους δώσουμε, ήδη λένε ότι νιώθουν λίγο κουρασμένοι. Ήδη νιώθουν δηλαδή μια ψιλοκόπωση. Και δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής, είναι δύο-τρεις. Ο φόβος είναι μην τυχόν η κόπωση αυτή βγει έντονα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Και η κριτική που γίνεται στον προπονητή νομίζω σωστή, και γιατί δεν κάνεις κάποιες αλλαγές έστω με το υλικό που έχεις. Ο Βόλης ξεκούρασε τέσσερις με την ΑΕΚ, θα τους βάλει φρέσκους. Εσύ γιατί δεν το κάνεις? Θα έχει έντονη κριτική. Αν ο Μιγέντε δεν περάσει από τον Ατρόμητο, είναι πολύ πιθανό, τότε θα πέσει η κριτική. Εμείς λέμε τι ακούγεται αυτή τη στιγμή. Τώρα,
να πω ότι σε απολογία για την κίνηση διεθνούς απόφασης κάλεσε και την ΕΠΟ και την ΠΑΕΑΡΙΣ, το πειθαρχικό όργανο της FIFA. Λοιπόν, και αυτό γιατί εκδόθηκε, μετά ανακλήθηκε και στη συνέχεια ξαναεκδόθηκε το δελτίο του κ. Μιζάη. Μόνο που η κλήση δεν αφορά μόνο την ελληνική ομοσπονδία, αλλά την ΠΑΕΑΡΙΣ. Γι' αυτό πάνε κατηγορούμενες, απολογούμενες και οι δύο. Μάλιστα ο Άρης χαρακτηρίζει την εξέλιξη του ότι έχει δημιουργήσει δυνατότητα προσβολής μιας απόφασης. Αυτό ποιος το είπε? Αυτό το είπε ο Μέση των δικηγόρων στην Αθήνα. Ο Λίβας. Ο Λίβας, και δεν είναι τυχαίο που ο Λίβας είναι του Ολυμπιακού νομικός και εκπροσωπεί και την ΠΑΕΑΡΙ. Έχουν γίνει πολλά σχόλια γι' αυτό. Μας είπε ότι υπάρχει μια απολογία και ένα σενάριο για την εφαρμογή απόφασης. Λοιπόν, ακόμα λέει και στο ενδεχόμενο ότι μη δικαιοσύνη μας θα υπάρχει μια απόφαση την οποία θα μπορούσε να εξβάλλουμε στο ΚΑΣ. Η εξέλιξη, ο Λίβας μας είπε εδώ ότι είναι θετική. Και είπε ότι τις επόμενες μέρες θα στείλουμε γραπτό στην απόφαση μας και ο βασικός ισχυρισμός μας μέσα από πολλά επιχειρήματα είναι ότι τα χρέη αφορούν άλλη εταιρεία. Θα αποδείξει λοιπόν ο Λίβας, είμαι σίγουρος, είμαι σαν βασίλης, ότι θα αποδείξει ότι είναι άλλη εταιρεία ή μια αυτή άλλη, με καρδιά, και όντως έτσι είναι. Κυρίως όμως θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε παράσταση και ξέρουμε τις απόψεις μας. Επειδή μπορούμε να μιλήσουμε και να ξέρουμε τις απόψεις μας και είμαστε παιχταράδες, για τον λόγο θεωρώ ότι είναι θετική εξέλιξη. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα, κράτα και κάποια θέματα για αύριο. Το καλό είναι ότι, το καλό κακό, το καλό είναι ότι ολοκλήρωσε την αποθεραπεία του στο Ντουμπάι ο Ιντέγε. Ναι. Έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποκτήσει ρεβάνια τον Ατρόμητο. Του λείπει αγωνιστικός ρυθμός. Πλέον την τελική απόφαση να την πάρει ένιξ αυτή την ώρα. Το μάτς είναι μεθαύριο, σωστά. Μέχρι αύριο το πρωί. Τι να πει και με τον Χαριστέα, γιατί αυτοί μιλάνε και τον Κουκουλιά, έχουν έτσι ένα παρεάκι καλό. Ανταλλάσσουν απόψεις. Εξω πάντως ο ίδιος λέει ότι πάει έρχο. Τώρα πώς είναι έτοιμος να παίξει? Αν θα πει ο άλλος σε ρίσκος, το βάλει ένα τέτοιο για πάθη ξαναθλάζει. Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω την επιθυμία μόνο του ποδοσφαιριστή. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στα μεγάλα μάτια και στα νοκάουτ θέλουν να παίζουν. Εντάξει, λοιπόν, καλό είναι αυτό. Κωστή, ευχαριστώ. Πάμε τώρα εμείς στο ρεπορτάζ. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιεις θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μερακλείδες.